Ο συγγραφέας αποφασίζει να μιλήσει για την ιστορία, να μιλήσει με την ιστορία. Εγχείρημα επισφαλές, καθώς η ιστορία είναι μια επιστήμη που στοχεύει στην καταγραφή των γεγονότων, των σχέσεων, των τάσεων, της δυναμικής που διατρέχει τις ανθρώπινες κοινωνίες, ενώ η λογοτεχνία αναπαριστά καταστάσεις και πρόσωπα, με σκοπό την αισθητική απόλαυση των αναγνωστών. Απόλαυση που μπορεί να αποτελέσει ένα εξαιρετικά ισχυρό κίνητρο για πράξη, καθώς και μάλιστα για συλλογική πράξη, καθώς τα συναισθήματα είναι μια από τις βασικές παραμέτρους της πολιτικής ένταξης και δράσης. Σπάνια αλλάζουμε την ομάδα με την οποία συντασσόμαστε όταν είμαστε παιδιά, όπως σπάνια αλλάζουμε και κόμμα σε μεγάλη ηλικία. Μιλώ για το μέσο άνθρωπο και όχι για τους επαγγελματίες της πολιτικής, αγαπητέ μου Υπουργέ. 2,5 αιώνες περίπου μετά τις μεγάλες αστικές επαναστάσεις, η παραδοχή πως η πολιτική δεν εξαντλείται σε μια ορθολογική διαχείριση των κοινών υποθέσεων είναι πια γενικευμένη. Η συλλογική πράξη αλλά και οι αποφάσεις των ισχυρών, των κυβερνώντων, συχνά καθοδηγούνται από το πάθος, το οποίο πλαισιώνεται βέβαια από τους θεσμούς, υπακούει σε κανόνες, οφείλει να σέβεται διαδικασίες, ώστε να γίνεται έλογο και έτσι να εξασφαλίζεται η ισότητα, η ελευθερία και η κοινωνική αξιοπρέπεια των μελών της πολιτικής κοινότητας. Ειδικότερα, το πάθος για την ελευθερία και την ισονομία είναι ο κεντρικός πυλώνας της δημοκρατίας. Όπως γλαφυρά το αποτύπωσε ένας από τους μεγαλύτερους Έλληνες συνταγματολόγους, το 19ο αιώνα, ο Νι Γιώτα Σαρίπολος, αντιγράφοντας όμως τον Πλάτωνα. «Πέπον θα τι πάθος προς την πολιτεία, ως περάνει ζωγράφος, ευούλετο τα εαυτού έργα, κινούμενα και ενεργά ειδήν, ούτω καγώ τους πολίτας ους διαγράφει». Η Άννα, η πρωταγωνίστρια του μυθιστορήματος, υπήρξε πολίτης. Βέβαια υπήρξε ένας πολίτης μειονοτικός, που όταν το πολίτευμα εξελίχθηκε σε ολοκληρωτικό καθεστώς, έγινε εχθρός και για το λόγο αυτό έπρεπε να εξουθενωθεί. Στην εφηβεία της γνώρισε τον τρόμο και την έσχατη θλίψη, καθώς τα φυλετικά χαρακτηριστικά της την ανάγκασαν να απαρνηθεί την ταυτότητά της για να επιβιώσει. Στο σημείο αυτό θέλω να επισημάνω ότι, χωρίς να προδώσω τίποτα από την πολύ ενδιαφέρουσα βλοκή, ότι ο συγγραφέας με μια πολύ ενδιαφέρουσα ματιά παίζει με τις ταυτότητες. Προσπαθεί να δείξει πως κάποιοι από τους συμπολίτες μας, κάποιοι Έλληνες πολιτικοί, βοήθησαν τους Εβραίους της Αττικής, τους Εβραίους της Αθήνας, να αποκτήσουν νέα ταυτότητα διοικητικό έγγραφο και έτσι να διασωθούν από την ναζιστική λέλαπα, αλλά ταυτόχρονα μας δείχνει πάρα πολύ καλά ότι ακόμη και το διοικητικό έγγραφο, η ταυτότητα, δεν είναι κάτι τόσο απλό όσο νομίζουμε. Συχνά στο διοικητικό έγγραφο αποτυπώνονται ταυτοτικά στοιχεία. Αλλά μας δείχνει και κάτι άλλο, που θα το δούμε και στη συνέχεια. Ότι για να επιβιώσουν δεν χρειαζόταν το απλό χαρτί. Δεν χρειαζόταν το διοικητικό έγγραφο. Έπρεπε να αλλάξουν και ταυτότητα. Έπρεπε να αλλάξουν κάποια από τα βασικά χαρακτηριστικά της προσωπικότητάς τους. Την τραγουδιστή προφορά, όπως επισημαίνεις. Αξιόλογο είναι επίσης ότι στο σημείο αυτό ο συγγραφέας, ο οποίος έχει μια εξαιρετικά πολιτική σκοπιά των ζητημάτων, μπορεί και βλέπει αρκετά ισορροπημένα το ρόλο του Δαμασκηνού. Είναι ίσως ένα περιθωριακό θέμα, αλλά αναφέρομαι σε αυτό γιατί χωρίς να κάνει την απολογία αυτού του προσώπου, το οποίο είχε ένα πάρα πολύ αμφιλεγόμενο ρόλο, νομίζω ότι ως αριστερός αποδίδει δικαιοσύνη και δεν είναι υπερβολικός και αυτό θα έλεγα ότι κατά τη γνώμη μου ενισχύει και την αξιοπιστία του εγχειρήματος.
Ας γυρίσουμε όμως την Άννα, την ηρωίδα. Η Άννα λοιπόν είναι έφηβη, είναι Εβραία, είναι μικρή, ζει στην κατεχόμενη Αθήνα και με τη βοήθεια αγαπημένων προσώπων, ταυτόχρονα όμως και στο πλαίσιο του σκληρού αγώνα των συμπολιτών της για την ελευθερία, καταφέρνει να γλιτώσει από τον εξοντωτικό διωγμό. Και όταν οι Ναζί αποχωρούν και η χώρα περνά σε νέες περιπέτειες, η Άννα και ο αγαπημένος της, παρότι σημαντικός στέλεχος του ΕΑΜ, αποφασίζουν να ξεχάσουν. Τη φρίκη που έζησαν την αποδιώχνουν όχι με νέους αγώνες, αλλά με τη λύθη. Μια λύθη φτιαχτή, εκβιασμένη. Η Άννα, για να προστατεύσει τα παιδιά και τα εγγόνια της, προσκολάται στη νέα πραγματική της ταυτότητα, τη χριστιανική, και κρύβει επιμελώς την ιστορία της, την ιστορία της οικογένειας και της φυλής της. Θάβει την εβραϊκότητά της και κατασκευάζει ένα καινούριο πρόσωπο. Έτσι θα μπορούσε κανείς να πει ότι σε ό,τι αφορά συγκεκριμένα το εβραϊκό ζήτημα, η Άννα είναι η Ελλάδα, ίσως και η ελληνική αριστερά. Πραγματικά, τόσες δεκαετίες μετά τον πόλεμο, το γεγονός ότι χιλιάδες συμπολίτες μας μεταφέρθηκαν στα στρατόπεδα του θανάτου, ότι οι ελληνικές αρχές, έστω και οι κατοχικές ελληνικές αρχές, δεν κατόρθωσαν, μάλλον θα έλεγα, δεν επιδίωξαν καν να προστατεύσουν ένα σημαντικό τμήμα του λαού από την ναζιστική θηριωδία, δεν έχει απασχολήσει το ελληνικό κράτος, την ελληνική βουλή, τη λαϊκή αντιπροσωπεία, τη διοίκηση, ενώ και η αριστερά δεν ενέταξε το εβραϊκό ζήτημα στις προτεραιότητες της. Τούτο είχε ως αποτέλεσμα και ιστορικά στοιχεία να χαθούν, αλλά και τα ζητήματα που αφορούν τις σχέσεις πλειοψηφίας με τις μειονότητες, την αντιμετώπιση του ξένου, του άλλου, του διαφορετικού, να τεθούν καθυστερημένα και συχνά με όρους που ελάχιστα συνδέονται με τη δημοκρατία, την αριστερά και τις αξίες της. Πραγματικά στη χώρα μας, που για να μην την αδικούμε, ακολουθώντας ίσως και μια ευρωπαϊκή τάση, η ανάγκη να επουλωθούν τα τραύματα που προξένησε η ναζιστική θηριωδία δεν οδήγησε στην επανεξέταση του προβλήματος, ούτε άνοιξε μια πορεία αναστοχασμού. Με λίγες εξαιρέσεις, ίσως πιο γνωστή από όλες είναι αυτή της Χάννα Άρεντ, πολιτικοί, επιστήμονες και απλοί άνθρωποι προτίμησαν να σβήσουν από την ατομική και συλλογική μνήμη το εβραϊκό ζήτημα. Ελάχιστα συζητήθηκε στη Θεσσαλονίκη η στάση της πλειοψηφίας των χριστιανών απέναντι στους Εβραίους συμπολίτες μας. Άγνωστη παραμένει η θέση του χριστιανού Μητροπολίτη, του Ορθόδοξου Μητροπολίτη, και εντελώς ανεξήγητη η συμπεριφορά του Ραβίνου που παρέδωσε στους Ναζί τα μέλη μιας από τις μεγαλύτερες εβραϊκές κοινότητες της Ευρώπης. Νομίζω ότι κάποια στιγμή θα πρέπει να συζητήσουμε για το πλιάτσικο που έγινε στη Θεσσαλονίκη. Και το βιβλίο μας δίνει μια αφορμή. Ο Γιώργος κάνει μια κριτική σε μια μερίδα της αθηναϊκής αστικής τάξης, η οποία, ναι, σε ένα καθεστώς δύσκολο, σε ένα ολοκληρωτικό καθεστώς, υπό το κράτος του τρόμου του ναζί κατακτητή, του ναζιστή κατακτητή, απαρνήθηκαν ακόμα και πολύ δικά τους πρόσωπα. Δεν δίστασαν με έναν έμεσο αλλά πολύ σαφή τρόπο να συνταχθούν με τις αρχές κατοχής, εθνικές και γερμανικές, προκειμένου να περισσώσουν την οικογένειά τους, να σώσουν την ησυχία τους, και ήταν έτοιμοι να παραδώσουν στους κατακτητές, να παραδώσουν στους Ναζί ακόμα και πρόσωπα από το πολύ δικό τους, το συγγενικό τους περιβάλλον. Έτσι λοιπόν, τα ερωτήματα που αφορούν το πρόσωπο σε ένα ολοκληρωτικό καθεστώς παραμένουν μάλλον ανεπεξέργαστα από την αριστερά. Πώς αναγκάζεται κανείς να προσαρμοστεί στον ιδεότυπο άνθρωπος που κατασκευάζει η εξουσία όταν είναι πανταχού παρούς?
πώς αλλάζει θρησκεία, αλλάζει προφορά, αλλάζει αντίληψη για τις σχέσεις των προσώπων. Μπορεί ίσως και πρέπει να αλλάξει χρώμα, να αλλάξει σεξουαλικές προτιμήσεις. Πώς αυτό επιδρά η εμφάνιση ιδεολογιών όπως η ναζιστική και η φασιστική, πώς επιδρά στις σχέσεις των ανθρώπων. Ήδη στην αρχή του βιβλίου, πράγμα που δεν αποκαλύπτει τη συνέχεια, η Άννα που έχει αλλάξει ταυτότητα, είπαμε, έχει γίνει μια μεσοαστή Αθηναία κυρία, έρχεται σε σύγκρουση με τον γαμπρό της όταν ακούει, όταν καταλαβαίνει ότι αυτός τίνει ευήκον ους στις αντιλήψεις της Χρυσής Αυγής που μεταφέρονται στο σπίτι από τον μικρό, από τον εγγονό της. Αυτά τα πράγματα δεν τα έχουμε σκεφτεί και δεν τα έχουμε επαρκώς συζητήσει, με αποτέλεσμα και η στάση μας απέναντι σε ανάλογα ζητήματα να είναι μερικές φορές αμήχανη. Αν λοιπόν η αριστερά κατέδειξε τις πολιτικές διαστάσεις και συνέπειες του ολοκληρωτισμού, παραμέλησε την επίδρασή του στην κοινωνική θέσμηση και στη διαμόρφωση του ίδιου του προσώπου. Το ζήτημα της προσωπικής και συλλογικής ταυτότητας, η όρη διαμόρφωσής τους και η σημασία της προστασίας τους για το σεβασμό και τη διαφύλαξη της προσωπικής και συλλογικής αυτονομίας δεν τέθηκαν από την αριστερά. Δυστυχώς ήταν οι κοινοτιστές που ανέδειξαν τα σχετικά προβλήματα και για το λόγο αυτό οι προτάσεις που διατυπώθηκαν συχνά δεν αντιστοιχούνται στο πρόταγμα της χειραφέτησης. Αναγόμενες σε αναλύωτες ιδιότητες της φυλής ή της κοινότητας αποσκοπούν στη διατήρηση των παραδόσεων που οι οποίες αναπαράγουν και θεμελιώνουν την εξουσία των γερόντων, των σοφών, των προυχόντων που είναι οι θεματοφύλακές τους. Αυτό το ρόλο της κοινότητας και το πόσο μπορεί να επιδράσει στην πολιτική θέσμηση μας επιτρέπει ο Γιώργος να το δούμε και για τα σημερινά δεδομένα με έναν έμεσο αλλά καταλυτικό τρόπο. Ο Γιώργος συγκρίνει τη στάση που είχε ο Ραβίνος της Θεσσαλονίκης με το Ραβίνο της Αθήνας. Και μας δείχνει ότι όταν μια κοινότητα είναι δομημένη όχι με έναν δημοκρατικό τρόπο, αλλά με βάση κάποιους θρησκευτικούς κανόνες, θρησκευτικά προτάγματα, με βάση τις παραδόσεις, πολύ λίγα πρόσωπα αποκτούν πολύ ισχυρή εξουσία. Αυτό στην κατοχή είχε ως αποτέλεσμα με έναν ραβίνο αμφιλεγόμενο, δεν θέλω να πάρω στάση γιατί δεν έχω τα στοιχεία, στη Θεσσαλονίκη η κοινότητα να εξοντωθεί, ενώ με έναν ραβίνο στην Αθήνα, ο οποίος συνέλαβε την πολιτική διάσταση του πράγματος, είχε την ευφυΐα να απευθυνθεί σε αυτούς που αντιστεκότανε στον φασισμό και στον ναζισμό και να βγει στο βουνό με τον Ελλάς, είχε την υποδομή, απέκτησε αυτός ο θρησκευτικός ηγέτης την υποδομή να διαμορφώσει μία πολιτική πρόταση και στάση η οποία επέτρεψε να σωθούν πολλά μέλη της εβραϊκής κοινότητας. Το θέμα σήμερα όμως, γιατί πρέπει να διαβάσουμε το βιβλίο και με τα μάτια του σήμερα, είναι θα δεχτούμε οι θρησκευτικοί ηγέτες να καθορίζουν την πολιτική μοίρα των κοινοτήτων. Θα επαφιόμεθα, θα αναζητούμε τον καλό Ραβί Μπαρζιλάι για να λύσουμε τα προβλήματά μας. Θα ακούμε τον κάθε καλό Ραβίνο, τον κάθε καλό ιερέα για ζητήματα που έχουν μεγάλη επίπτωση στη ζωή μας και σημαντική κοινωνικοπολιτική διάσταση. Νομίζω ότι το βιβλίο είναι μια καλή αφορμή να συζητήσουμε και αυτό το θέμα που τίθεται μεν σήμερα με εξυγχρονισμένους όρους, αλλά διατηρεί ορισμένες από τις ιστορικές παραμέτρες. Η αριστερά όπως και η Άννα σκέφτηκαν ξανά τον ολοκληρωτισμό όταν η απειλή του έγινε επίγουσα, όταν τα νεοναζιστικά κόμματα αμφισβήτησαν τη μεταπολεμική συνένεση. Η ηρωίδα του μυθιστορήματος ανακαλεί τα πάθη της για να εκλογικεύσει το πάθος του αγαπημένου εγγονού τους για την πολιτική, για να του δείξει ότι η ενασχόληση με τα κοινά μπορεί να γίνει καταθλιπτική,
μπορεί να γίνει ολέθρια αν δεν έχει στο επίκεντρό της τον άνθρωπο. Η Άννα, γιαγιά αγαπημένη, δεν χρησιμοποιεί τη συναισθηματική της επιρροή στον έφηβο για να τον οθετήσει. Εξιστορεί. Διηγείται. Διηγείται τη δύσκολη διαδρομή της. Αλλάζει για άλλη μια φορά ταυτότητα και ξαναγίνεται η νεαρή Εβραιοπούλα της κατοχής που προσπαθούσε να σώσει την οικογένειά της μεταφέροντας τα λίγα τρόφιμα που εξασφάλιζε στους δικούς της. Η νεαρή Εβραιοπούλα που αγωνιούσε για την αδελφή της που είχε φύγει στο βουνό και διαδραμάτισε κεντρικό ρόλο στο επιτελείο του Ελλάς ως ασυρματίστρια. Η ερωτευμένη νέα γυναίκα που ταύτισε τη χαρά της ζωής με την ελευθερία και την υπόσχεση για μια κοινωνία ίσων πολιτών, ίσων προσώπων. Η γιαγιά Άννα προσπαθεί μέσα από τα παθήματα του παρελθόντος να αποτρέψει τα κακά του παρόντος, να εξοργήσει το φάντασμα του ολοκληρωτισμού. Αρκεί η αριστερά να θυμίζει τις καταστροφές. Η παρέμβασή της θα εξαντλείται στην ανάκληση της ιστορικής συμβολής της για την αντιμετώπιση, για την ανατροπή των ναζιστικών και φασιστικών καθεστώτων. Πώς η ιστορική αναφορά βοηθά στην κατανόηση των σύγχρονων διακυβευμάτων. Ποιος είναι σήμερα ο Εβραίος στη χώρα μας, αλλά και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι αλήθεια ότι το βιβλίο δεν δίνει, δεν θα μπορούσε να δώσει απαντήσεις, μονομερείς και μονοσήμαντες απαντήσεις σε κανένα από τα παραπάνω ερωτήματα. Έχει όμως το πλεονέκτημα ότι τα θέτει, ότι ξυπνά στον αναγνώστη μνήμες, συναισθήματα και μέσα από αυτά τα συναισθήματα, όπως ο ζωγράφος του Πλάτωνα, διαγράφει σε καθένα από εμάς ιδιότητες που χαρακτηρίζουν τον πολίτη, τον ενεργό πολίτη. Και έχει το πλεονέκτημα να μας θυμίζει ότι η πολιτική μπορεί να γίνει σκληρή και ολέθρια αν από το κέντρο της απουσιάζει ο άνθρωπος. Και μια και έχει αυτόν τον ανθρωποκεντρικό χαρακτήρα το βιβλίο, θα μου επιτρέψεις Γιώργο να κλείσω με μια προσωπική αναφορά. Το βιβλίο αυτό μου θύμισε την καλύτερη φιλενάδα της γιαγιάς μου, την Εβραίησα όπως την έλεγε χαϊδευτικά, την κυρία Μπέλα Μπενφοράδο. Από την κυρία Μπενφοράδο συνειδητοποίησα πολύ αργότερα ότι σε παιδικά χρόνια έμαθα πως το θάνατο δεν τον φοβόμαστε, αλλά τον χλεβάζουμε. Ευχαριστώ.